αγωνίες, δραματικά φινάλε ή για μεγάλα αποτελέσματα, αυτή η διοργάνωση τα είχε όλα φέτος και με το παραπάνω. Και ο κόσμος, εδώ στο στάδιο σήμερα, και όλη η ατμόσφαιρα γενικά, εγγυάται πως ο σημερινός τελικός θα είναι το ιδανικό κερασάκι στην τούρτα. Το εστάδιο Dragão του Πόρτο, πολύ επιβλητικό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ διαφορετικό από αυτό των αιώνιων αντιπάλων της Λισαβόνας. Τι λέτε να μας περιμένει σε αυτό τον τελικό? Στους τελικούς συνήθως υπάρχει επιφυλακτικότητα, ειδικά στο ξεκίνημα. Ένα γρήγορο γκολ όμως ανατρέπει κάθε προπονητικό σχέδιο. Ας ελπίσουμε να μπει ένα σύντομο. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Τι κεραυνός ήταν αυτός. Τι τελείωμα κι αυτό. Έβαλε μέσα όλη την απαράμιλη πλάση του και την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Ω Θεέ μου! Λέτε να είναι αυτό το γκολ που θα τους οδηγήσει στη δόξα? Αν δεν ήταν τα δίχτυα, αυτό το σουτ θα είχε κάνει μεγάλη ζημιά. Έστησε τέλεια το κορμί του και βρήκε την μπάλα με το κουντεπιέ. Στα κορδόνια δηλαδή. Ήταν μια αριστουργηματική εκτέλεση. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Όταν σκοράρεις πρώτος, κόβεις τα πόδια των αντιπάλων σου. Φανταστείτε σήμερα τι ειδικό βάρος αποκτά αυτό το γκολ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προωθεί την μπάλα. Για λίγα χιλιοστά θα ήταν τέλεια αυτή η σέντρα. Πολύ καλό τάκλινγκ. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Θα πάει προς τα... και με το κεφάλι πάει για γκολ. Μπαίνει στη φάση να κάνει να το πω. Το πέτυχε! Και χτυπούν ξανά δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ρουί Πατρίσιο, αν και αντέδρασε σωστά την πρώτη φορά, μετά δεν μπόρεσε. Ωραία προσπάθεια, ακολούθησε την μπάλα, ξέροντας πως σε τέτοια σουτ είναι πολύ δύσκολο για τον τερματοφύλακα να την μπλοκάρει. Τελικά επιβραβεύτηκε.
Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κατάφερε και την κράτησε. Επιχειρεί το σουτ. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Smalling. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγιο. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Σέρτζι Ολιβέιρα. Πάει για γκολ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Σεντράριο Σέρτζι Ολιβέιρα. Πάει για το γκολ. Βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ σε αυτή τη φάση. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άρρωστη. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Βγάζει τη σέντρα. Λίγο έλλειψη. Κεφαλιά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να φας γκολ στις καθυστερήσεις. Κόβει τα πόδια. Δεν θα μπορούσε να πει όχι σε μια τέτοια πρόσκληση για γκολ. Συμφωνείς? Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο. Τόσο ο σκόρερ, όσο και ο συμπαίκτης που το έβγαλε την ασίστ. Λέων. Και να, ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή για ένα πρώτο μέρος που κύλησε αρκετά εύκολα. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Φάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Πώς τον βλέπεις λοιπόν το τελικό με βάση τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο? Τους βλέπουμε να προηγούνται μέχρι στιγμής και αντικειμενικά αν το κρίνουμε το αξίζουν. Αλλά επειδή υπάρχει ακόμα χρόνος πολύς, θα πρέπει να προσέξουν. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια στιγμή. Η Φέγενορτ προηγείται με ένα γκολ μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο μέρος όλα είναι πιθανά. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σουτάρει! Απομακρύνει με υπερένταση. Πολύ σωστή επέμβαση. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Υπέροχη προσπάθεια. Μέσα. Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του ίσο. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται από εκεί. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα.
αυτό το γκολ αλλάζει η δυναμική του αγώνα. Στα χαρτιά, μια διαφορά δύο τερμάτων είναι διαφορά ασφαλείας. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Τη στέλνει μακριά. Άσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Αν και ήταν προφανές, θα το πούμε. Η άμυνα ήταν αυτή που ουσιαστικά τους διευκόλυνε και τους άνοιξε διάβλατα τις πόρτες. Και είτε πρόκειται για έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, είτε είναι θέμα συνεννόησης, σίγουρα θα πρέπει να το λύσουν γρήγορα. Δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα το προβάδισμά τους είναι ισχνό. Είμαστε πολύ τυχεροί σήμερα. Αυτός ο τελικός είναι χάρμα η δέστε. Και ειδικά για όλους εμάς τους ουδέτερους που θέλουμε να βλέπουμε φάσεις και γκολ και στις δύο εστίες. Και να η κεφαλιά. Ω, είναι αυτό γκολ. Αυτό το αυτογκολ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς. Σαφώς στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί εδώ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα γκολ υπέρ τους. Θα ψάξει το γκολ. Δεδομένης της θέσης του, δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Έτοιμος για το σούτ. Έπρεπε να το έχει βάλει. Δεν δικαιολογείται. Μεγάλη φάση αυτή. Αν το είχε βάλει, τώρα θα έβλεπαν πιο αισιόδοξα το παιχνίδι. Δεν τα καταφέρνει εδώ. Η μπάλα δεν θα βρει κανένα. Πελεγκρίνι. Πολύ καλή πάσα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Είναι εξακολύ ένα σουτ. Απογοητευτικά έξω η μπάλα. Διαβαρά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Θα τελειώσει. Έτοιμος να σουτάρει. Προσπαθεί και πάλι. Κάνει τη μακρινή παλιά. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη. Ένα τελευταίο γυάλισμα για τον τρόπο πριν την απονομία και λάβει αρκετά ήδη.
Δάκρυα χαράς. Χάρη σε αυτή τη νίκη του κυπέλου Κονάμι. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα. Και στα εύκολα και στα δύσκολα.